Πάλι από το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Κίμης Αλιβερίου Νίκος Μαρίνος για το δεύτερο ημίχρονο στο μεγάλο ντέρμπι της Α2, το ντέρμπι της απευθείας ανόδου ουσιαστικά, γιατί δεν τελειώνουν όλα απόψε, πλην όμως αν νικήσει η Κίμη ή αν νικήσει ο Φάρος, ουσιαστικά Σάββα Νικητάκη, πάντα μαζί μας ο μάνατζερ της Κηφισιάς και παλιός παίκτης του μπάσκετ σε αρκετές ομάδες, έχει φάει τα γήπεδα και της Α2 με το κουτάλι ο Σάββας Νικητάκης στο σχολιασμό του αγώνα. Όποια νικήσει ουσιαστικά ανεβαίνει στην Α1, έτσι δεν είναι Σάββα? Έτσι ακριβώς. Απλώς η Κίμη ανεβαίνει προς σήμερα. Ο Φάρος θα θέλει ένα μάτς στην έδρα του, νομίζω ότι είναι με τον Πανερυθραϊκό που εντάξει νομίζω. Αλλά και αν ιτηθεί η Κίμη θα πρέπει να παλέψει για νίκη και στην Πάτρα. Για να μην έχει 0-2 απέναντι στον Προμηθεία που την έχει νικήσει εδώ. Πολύ σωστά, γιατί η Κίμη ουσιαστικά παίζει δύο τυλίκους. Ένα το σημερινό και ένα το επόμενο με την Πάτρα. Γιατί αν την κερδίσει εκεί θα την πάει στο 1-1, γιατί χάσει εδώ και με τους υπολείπους έχει 2-0. Δηλαδή έχει 2-0 νίκες. Άρα μεταφέρει περισσότερες από όλους τους υπόλοιπους των νίκες, play-off. Σωστό. Ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέμπτος παίζουν play-off. Ακριβώς. Να θυμίσουμε. Υπάρχουν και play-out για τον υποβασμό ή για την αποφυγή του στην Α2. Όχι μόνο μεταφέρει, θα έχει και το πλεονέκτημα της έδρας. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο να τη χάσει μετά. Πολύ σωστό. Πάμε στο Γιάννη Νάτους λίγο πριν από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, Γιάννη. Από την άλλη πλευρά, ο Φάρος αν επικρατήσει σήμερα πρέπει να νικήσει και τον Πανερυθραϊκό την τελευταία αγωνιστική για να εξασφαλίσει, να ανασφραγίσει την άνοδό του στην Α1. Αυτές είναι οι ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί για τις δύο ομάδες, τις κατά τεκμήριο καλύτερες, τις κατά τεκμήριο κορυφαίες ομάδες της Α2 φέτος στην φετινή χρονιά. Λοιπόν, από το 0 αρχίζουμε Σάββα, έτσι, 29-29, και οι δύο ομάδες φορτωμένες με φάουλ, περισσότερα φάουλ από την Κίμη, λογικό αυτό γιατί έπαιξε πολύ πιο σκληρή άμυνα, και οι δύο ομάδες είχαν άγχος και νεύρα, έχασαν πολλά ελεύθερα σουτ. Και ο Παπαμακάριος με τους συμπαίκτες του, αλλά και ο Καρινιάουσκας με τους δικούς του συμπαίκτες. Και αναφέρομαι σε αυτούς τους δύο γιατί πήραν επιθέσεις. Ο Καρινιάουσκας έχασε μετά από μια εξαιρετική σταυρωτή για αλλαγή κατεύθυνσης, ξεμαρκαρίστηκε από τα 5,5 μέτρα αφύλακτο στον ασούτ. Ο Μιλόσεβιτς έχασε δύο τρίποντα χωρίς άμυνα. Σωστό. Πάνω στην τακτική που παίζει ο coach Πολέμης, που έχει ρισκάρει το σουτ ο Μιλόσεβιτς και καλά κάνει γιατί είναι πολύ δυνατός ένα εναντίον ενός. Του έχει βγει αυτή η άμυνα πάνω του που θα είναι κομβικός παίκτης για τον μέχρι το τέλος. Σκορδίλης χαμηλά με τον Τουγκαράκη. Σκορδίλης φάουλ από τον Καρινιάουσκας. Την ώρα που ο Φάρος βλέπει ότι δεν μπορεί να σκοράρει εύκολα από την περίμετρο, προτιμάει να περνάει την μπάλα στην πιο αξιόπιστη λύση του στη γραμμή των ψηλών που είναι ο Γάιος Σκορδίλης. Παπαμακάριος, επιθετικό φάουλ τώρα από τον Σκορδίλη πάνω στον Μιλόσεβιτς και αλλαγή κατοχής. Εδώ είναι η φάση. Απρόσεκτα εκεί ο Σκορδίλης. Πάει για το screen, κάνει το φάουλ. Ακούμε το Σάββα Νικητάκη. Ο Φάρος προσπαθεί να ταΐσει με μπάλες στο Σκορδίλη που είναι πάρα πολύ δυνατός. Και προκαλεί όχι μόνο φορά στους αντιπάλους, κάνει και σκορ. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η Κίμη έχει πολλά περισσότερα φάουλ, ενώ η Κίμη προσπαθεί από την περιφέρεια και με άξονα το Μιλόσεβιτς να δημιουργήσει. Δεν έχει τόσο low post όσο ο Φάρος και γι' αυτό έχουν ανέβει και έτσι και τα φάουλ. Γιζόγιαννης, καλή άμυνα του Σκορδίλη, κλέβει την μπάλα. Μπατίς, δεν ρισκάρει έναν εφηδιασμό, περιμένει και τους υπόλοιπους. Μπατίς, επλάγει ο πικερόλ, θα δοκιμάσει του τριών πόντων. Ο Μπατίς είναι άστοχος, δεν μπορεί να προσπεράσει ο Φάρος. Θα ήταν η πρώτη φορά που θα περνούσε μπροστά στο παιχνίδι. Από το ξεκίνημα του αγώνα, καλή άμυνα του Παπαμακάρου. Η κατοχή μένει για τους γηπεδούχους. Ο Σιγκούνας έχασε την μπάλα. 29-29. Ένα λεπτό παρά 7 δευτερόλεπτα παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Από την τελική γραμμή η επαναφορά των γηπεδούχων. Ο Καρινιάουσκας είναι εκεί. Καρινιάουσκας, Σιγκούνας, Τουτσιαράκης, Μιλόσεβιτς και Κιζόγιαννης, η πεντάδα των γηπεδούχων. Ο Μπατής, ο Παπαμακάριος. Ο Σκορδίλης και ο Πετροδημόπουλος μαζί με τον Καράμπουλα, η πεντάδα των φιλοξενούμενων. Καρινιάουσκας αφύλακτος, δοκιμάζει για τρεις, ο Λιθουανός είναι εύστοχος. 32-29. Είδατε πώς και πάλι η άμυνα ρίσκαρε το τρίποντο. Καράμπουλας με τον Κιζόγιαννη, Καράμπουλας παίρνει φάουλ. Κόσταρε ωραία, με εμπειρία και ικανότητα σε αυτές τις φάσεις. Ο Βαγγέλης Καράμπουλας πήρε το φάουλ.
32-29 στο συν 3 η Κίμη ακούμε το Γιάννη Νάτου. Υπάρχει μια αίτηση ανάμεσα στον Τζιαράκη και τον Παπαμακάριο από νωρίτερα από την προηγούμενη φάση. Όταν έπεσε κάτω ο ψηλός της Κίμης, ο Παπαπέτρου, ο πρώτος διευθυντής της συνάντησης, απίθυνε προειδοποίηση απέναντι και στους δύο να μην συνεχιστεί αυτή η κακοραμαχία, καθώς θα τους κοστίσει. Δόθηκαν οι εξηγήσεις μετά την παρέμβαση και των διαιτητών. Συνεχίζεται το παιχνίδι 32-29. Παπαμακάριος με τον Μιλόσεβιτς. Παπαμακάριος κρατάει την μπάλα, θα κάνει το λάθος. Γκιζόγιαννη στον εφιασμό. Κοντά του είναι ο Μπατής. Φάουλ από τον Μπατή. Πάνω στον Γκιζόγιαννη, δύο βολές. Έκανε φάουλ ο Μπατής στη μέση του Γκιζόγιαννη, που θα εκτελέσει τις δύο βολές. Μέσα η πρώτη, 33-29. Από τον Σοκράτη Γκιζόγιαννη, 2-2 και 34-29 με ένα γρήγορο 5-0 από την Κίνη. Κορδίλης του δίνει 2 μέτρα του Τζιαράκης. Παπαμακάριος τον ακολουθεί παντού ο Μιλόσεβιτς. Παπαμακάριος προσποιήθηκε για να πάρει το φάουλ, τίποτα λένε οι διαιτητές. Για να δούμε τη φάση. Εδώ η προσποίηση. Πήγε να το πάρει ο Μακάριος έξυπνα. Για να το ξαναδούμε από αυτή την γωνία. Όχι. Καρινιάουσκας. Καρινιάουσκας. Κακό σουτ. Παπαμακάριος στο rebound. Εδώ είχε ευκαιρία εκείνη να χτίσει μια μεγαλύτερη διαφορά. Πετροδημόπουλος με το Σικούνα. Πετροδημόπουλος κάτω από το καλάθι. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Και στη συνέχεια φάουλ από το Σκορδίνη στον Τουτζιαράκη. Φορτώνεται με φάουλ ο Σκορδίνη σε μια ανύποπτη φάση. Δεν χρειαζόταν εδώ να σπρώξει τον Τουτζιαράκη. Ξανά η φάση. Κακό τελείωμα του Πετροδημόπουλου. Και στη συνέχεια το κράτημα από το Σκορδίνη. Πάνω στον Τουτζιαράκη. Τρίτο φάουλ του Σκορδίνη. Αλλαγή στην περιφέρεια από τον Μακάριο στον πάγκο. Στη θέση του ο Νίκος Διακόπουλος. 34-29. Το momentum ευνοεί την Κίμη. Γκιζόγιαννης με τον Καράμπουλα. Τουτζιαράκης με το Σκορδίλη. Τουτζιαράκης γυρίζει από την εσωτερική. Πάει με ανάποδο lay-up. Θα αστοχίσει. Μπατής στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Δεν έχει στήριγμα. Τώρα θα βρει τον Διακόπουλο. Πετροδημόπουλος. Αστοχή εξ επαφής. Σικούνας κρατάει την κατοχή. Την ώρα που ο Πετροδημόπουλος είχε βγάλει εκτός αμάχης τον Τουτζιαράκη, αστόχησε μόνος του με τον καλάθι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να βρει φάσεις ο... και το βλέπουμε τρίποδο τώρα του. Η μπάλα χτύπησε στο σίδερο, αναπήδησε, έπεσε στο καλάθι του Φάρου, ξανά στο συν 8. 37-29 είχε προηγηθεί και με 27-19 η Κίνη, προηγείται με συν 8. Ακούμε το Σάβα Νικητάκη. Νομίζω πως ο Φάρος δεν μπορεί να βρει χώρους. Παίζει με δύο πεντάρια ουσιαστικά. Η Κίμη ρισκάρει πάρα πολύ. Εντάξει, ο Πετροδημόπουλος σουτάρει από τα 4-5 μέτρα, αλλά δεν είναι και ο καλύτερος σουτέρ του κόσμου. Ο Γάιος Σκορδίλης δεν σουτάρει καθόλου. Έχουν κλείσει όλοι μέσα. Δεν μπορούν να βρουν φάσεις. Να, τώρα γι' αυτό το λόγο βάζει και τον Αγγελόπουλο. Γιατί έχει το μακρινό σουτ να ανοίξει λίγο την άμυνα, να βρει χώρους να δημιουργήσει και ο Λιακόπουλος, όπως και ο Καράμπουλας, γιατί ήταν λίγο προβλέψιμη με το προηγούμενο σχήμα, θεωρώ. Μπατής, Αγγελόπουλος, Καράμπουλας, Σκορδίλης γυρίζει, δεν μπορεί να σκοράρει πρώτο του Τζιαράκη. Γκιζόγιαννης μπροστά στον Καράμπουλα.
Είναι άστοχος, εύκολο rebound του Σκορδίλη. Μπατίς. Λιστράει, παρά λίγο να κάνει βήματα, πράγματι, παράβαση, αλλαγή κατοχής. Εδώ είναι η φάση. Κοιτάξτε πως γλίστρησε και έκανε το λάθος ο Μάριος Μπατίς. Κίμη επανέφερε. Μιλόσεβιτς για τον Τουτζιαράκη. Καρινιάουσκας ποστάρει τον Πατή. Καρινιάουσκας φάουλ από τον Πατή. Τέταρτο ομαδικό για το Φάρο. Δεύτερο προσωπικό για τον Μάριο Πατή. Τσιγκούνας, Τζιαράκης και τώρα Καρινιάουσκας. Καρινιάουσκας, Μιλόσεβιτς, 4-3, στη λήξη του χρόνου. Καρινιάουσκας πετάει την μπάλα από πολύ μακριά, είναι άστοχος, Σκορδίλης στο rebound. Μπατίς. Καράπουλας, με πρόσωπο στο καλάθι τώρα. Γυρίζει, επιθετικό φάουλ από τον Καράπουλα και αλλαγή κατοχής. Εδώ, κοιτάξτε πως πιάνει τον Καρινιάουσκας από το πόδι αντικανονικά. Μιλόσεβιτς, Σιγκούνας, Κιζόγιαννης, πάει μέχρι μέσα, κόβεται, υπάρχουν και βήματα, βεβαίως, αλλαγή κατοχής. Οι δύο ομάδες έχουν κολλήσει για λίγο στις επιθέσεις τους. 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμη για να πάμε στο τέλος της περίοδου, ακούμε το Σάβα Νικητάκη και πάλι. Ο Φάρος δεν μπορεί να βρει σκορ, είναι 5 λεπτά χωρίς καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Για μένα πρέπει να βρει σκορ και από το 4 να απειλήσει. Από το 4 δηλαδή από το Αγγελόπουλος θα είναι κομφικός για να βρει χώρο να παίξει. Να αυτό το πράγμα που κάνει ο Νίκος Τελιακόπουλος τώρα. Η Κίμη παλεύει πολύ στην άμυνα και δεν είναι εύκολο. Καρινιάουσκας πάει χαμηλά. Θα πετύχει καλάθι. Η μεγαλύτερη διαφορά για την Κίμη. Αυτό το συν 10. 39-29. Διακόπουλος, του δίνει την πλευρά ο Καρινιάουσκας. Διακόπουλος, Μπατίς, αφύλακτος από τη γωνία, σε άστοχο σου τριών πόντων. Ο Μιλόσεβιτς, εύκολο rebound και κατεβάζει την μπάλα. Έχει βραχικυκλώσει ο Φάρος. Καρινιάουσκας. Δοκιμάζει για τρεις. Ο Λιθουανός ανεβάζει τη διαφορά στο συν 13 για την Κίμη. 13-0. Είναι το σερί των κυπεδούχων. Εδώ, με το αριστερό χέρι, ο Καρινιάουσκας για το 42-29. Θυμίζουμε, σκόρ είναι χρόνου, 29-29. Σάβα Νικητάκη, δεν έχει πετύχει ούτε έναν πόντο Φάρος Κρατσιμίου σε αυτή την τρίτη περίοδο. Έχει κάνει ένα 13-0 σερί, τρέχει η Κίμη, έχει βρει σουτ, είπαμε, από τα ρίσκα που παίρνει και δικαίως ο κόουτς Πολέμης, γιατί αυτό είναι το αλλιώς του σημείου, του Μιλόσεβιτς και του Καρνιγιάουσκας. Η Κίμη βρίσκει τρίποτα, παίζει σκληρά στην άμυνα, παίζει πολύ δυνατά, προσπαθεί να τρέξει το παιχνίδι, δείχνει πιο αποφασιστική και πιο έτοιμη με τη βοήθεια του κόσμου. Βέβαια, παρόλο που διαφορά είναι 13 πόντους, ακόμα έχει πολύ ψωμί το αγώνας, έχει πολύ μάτς. Ο Φάρος και αυτή είναι έμπειρη ομάδα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πιστεύω ότι θα δούμε και άλλες ανατροπές. Δεν θα τελειώσει έτσι απλά το μάτς. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει ξεκάθαρο πρεβάδισμα. Βασικά ψυχολογικό η Κίμη. Γιατί σε αυτό το μάτς ξέρω καλά πως νιώθουν οι παίχτες. Τώρα πλέον νιώθουν δυνατοί της Κίμης μαζί με τον κόσμο.
Και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα για αυτούς αυτή τη στιγμή στο momentum αυτό. Πάμε στο Γιάννηνά του. Γιάννη. Ο coach Πολέμης μετατρέπει την άμυνα της ομάδας σε ζώνη 2-1-2 από την επόμενη φάση. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να σταματήσει την επίθεση της Κίμης, ενώ επιθετικά δίνει την μπάλα στον Σκορδίλη. Παντής Γιακόπουλος με τον Τζιαράκη. Καράπουλας, πάρα λίγο το λάθος. Φάουλ από τον Κατράνα. Τέταρτο ομαδικό για την Κίμη. Από το επόμενο βολές για το Φάρο. Από την πλάγια γραμμή η επαναφορά. Δεύτερο φάουλ για τον Κατράνα. Μπατής με τον Καρινιάουσκας. Μπατής, Αγγελόπουλος, δοκιμάζει για τρεις. Είναι άστοχος ο Σκορδίλης. Στο επιθετικό rebound, η μπάλα είναι για τον Φάρο. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Ο Λιακόπουλος στην επαναφορά. Λιακόπουλος για τον Αγγελόπουλο. Μπατής με τον Κωνσταντακόπουλο. Μπατής υψώνει για τον Σκορδίλη που δεν μπορεί να πετύχει καλάθι. Ούτε τώρα ο Φάρος θα σκοράρει. Κλέψιμο του Μάριου Μπατή και κερδισμένο φάουλ αντιαθλητικό από τον Καρινιάουσκας. Σωστή, πολύ απόφαση, πολύ σωστή απόφαση του διαιτητή Σταματόπουλου. Καθαρό κλέψιμο και αντιαθλητικό στη συνέχεια από τον Λιθουανό. Εδώ βλέπετε, πεντακάθαρη φάση. Ακαριέα ο διαιτητής έδωσε την παράβαση και το αντιαθλητικό. Για να δούμε αν θα πάρει από τη γραμμή πλέον σκορ μετά από περίπου 6,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο ο Φάρος. Είχε 29 πόντους στο ημίχρονο. Δεν έχει σκοράρει από τότε. Μάριος Μπατής. 42-29. Όχι. Άλλη μία βολή. Τίποτα δεν πάει καλά για το Φάρος αυτή την τρίτη περίοδο. Μία στις δύο, 42-30. Ξεκολλάει από τους 29 πόντους ο Φάρος με τα χίλια ζόρια. Έχει και την επίθεση η ομάδα του Κερατσινίου. Αγγελόπουλος, Καράπουλας θα δοκιμάσει για τρεις μάλιστα. Είχε να σκοράρει 6,5 λεπτά. Και από το αντιαθλητικό παίρνει 4 πόντους. Τη μία βολή του Μπατή και το τρίποδο του Καράπουλα. 42-33. Φάουλ τώρα από τον Μπατή. Βολές για τους γηπεδούχους. Ακούμε το Σαβανικητάκι. Ήταν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα τελείωνε άποτος. Θα αντιδράσει ο Φάρος. Βέβαια η Κίμη παίζει έξυπνα. Κρατάει τη διαφορά. Τώρα κέρδισε 2 βολές ο Μιλόσεβιτς που πλέον κάθε βολή, κάθε κατοχή, κάθε εύστοχο σου θα παίξει μεγάλες. Τώρα τις ζητάνε. Θα ξαναδούμε την προηγούμενη φάση για το φάουλ. Διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι. Σε ποιον έγινε το φάουλ από τον Μπατή νωρίτερα. Αν μπορούμε να δούμε το replay της προηγούμενης φάσης για να έχουμε κι εμείς μια καθαρή εικόνα. Γιατί παρατηρώντας τα στατιστικά δεν θυμάμαι σε ποιον έγινε το φάουλ. Πράγματι εδώ ο Μπατής πηγαίνει και κάνει το φάουλ στο Μιλόσεβιτς. Σαρανταδύο-τριάντα-τρία. 3 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο ακόμα για το τέλος τρίτης περιόδου. Σαρανταδύο-τριάντα-τρία και 44-33 από τις βολές του Μιλόσεβιτς. Η
Γιακόπουλος περνάει την άμυνα, παίρνει φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Το φάουλ από τον Τζιαράκη. Και ο Σιγκούνας ήταν στη φάση, αλλά νομίζω ότι αυτός δεν έκανε το φάουλ. Για να δούμε σε ποιον χρεώνεται. Εδώ είναι η φάση. Νομίζω στον Τζιαράκη. Πράγματι. Τρίτο φάουλ για το Σταύρο του Τζιαράκη. Νωρίτερα ο πάγκος του Κερατσινίου, ο πάγκος του Φάρου, ζήτησε τις βολές να εκτελέσει ο Κατράνας, αλλά είδαμε και στο replay, η απόφαση των διαιτών ήταν σωστή και η υπόδειξη να τις εκτελέσει ο Μιλόσεβιτς. Σε αυτόν είχε γίνει το φάουλ. Ένα τρίποντο και μόνο βολές για το Φάρο Κερατσινίου. 44-35, τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Έχει δρόμο το μάτς, αλλά έχει ένα σαφές προβάδισμα εκείνη. Αμυναζώνης, όπως μας έλεγε ο Γιάννης Νάτο από το Φάρο. Κατράνας, του Τζιαράκης με τρία φάουλ. Του Τζιαράκης, πάσα έξω, Κατράνας. Πάρα λίγο να χάσει την μπάλα. Μιλόσεβιτς, 3-2 στη λήξη του χρόνου. Κατράνας, εσού τριών πόντων. Είναι εύστοχο, μεγάλο καλάθι. 47-35. Γιακόπουλος με σταυρωτές πάει κάτω από το καλάθι. Πολύ όμορφη προσπάθεια. 47-37. Αυτό είναι το ρεπερτόριο του Νίκου Γιακόπουλου. 2 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα ακόμα για τρίτη περίοδο. Και νωρίτερα με το ρολόι να δείχνει ότι έμενε ένα δευτερόλεπτο εντός χρόνου, εντός καλαθιού, το σούτ του Παναγιώτη Κατράνα από τα 6.75 και εν συνεχεία το lay-up από τον Νίκο Γιακόπουλο. 47-37. Πάλι ζώνη για το Φάρο. Σιγκούνας. Σε νέο σου τριών πόντων είναι άστοχος τώρα, εύκολο ριμπάν του Αγγελόπουλου. Μπατίς αφήνει για τον Λιακόπουλο. 47-37. Λιακόπουλος σε νέο μπάσιμο. Μπατίς από τη γωνία, από το πλάι. Airball στο σου τριών πόντων. Ενάμιση λεπτό ακόμα για την τρίτη περίοδο. Μιλόσεβιτς. Μιλόσεβιτς από την κορφή της ρακέτας. Σε σουτ 2 πόντων, 49-37. Γιακόπουλος. Αγγελόπουλος αφύλακτος, δοκιμάζει και αυτός σου 3 πόντων. Είναι άστοχος. Του Τζιαράκη θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Νέα επίθεση για το Φάρο. ...68 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχει διαφορά 12 πόντων η Κίμη. Για να δούμε αν μπορεί να αντιδράσει ο Φάρος Κερατσινίου. Ο Παπαμακάριος στη θέση του Μπατή. Και ο Γκυζόγιαννης στη θέση, όχι απλά άλλαξαν μαρκάρισμα. Ο Γκυζόγιαννης πηγαίνει στο μαρκάρισμα του Καράμπουλα. Ο Κατράνας πάνω στον Παπαμακάριο στην επαναφορά. Γιακόπουλος. 49-37. Γιακόπουλος μένει αφύλακτος, δοκιμάζει για τρεις, είναι εύστοχος. Του έδωσαν και πάλι το τρίποντο. Τώρα τιμωρεί την άμυνα ο Νίκος Γιακόπουλος. 49-40. Έχει δρόμο το μάτς. Έχουμε νέο time-out. Θα πάρει με το σχόλιο του Σάβα Νικητά και ενώ ξαναβλέπουμε πως θα λένε ο Λιακόπουλος και ο Αγγελόπουλος. Σούταρε του λέει όταν σου δίνουν το σούτ. Κάποια στιγμή θα μπουν τα τρίποντα για το Φάρο που ακόμα έχει σφιγμό. Σάβα, έχει σφιγμό σίγουρα. 9 πόντους στο μπάσκετ και να μένουν 11 λεπτά είναι μια ζωή και μια αιωνιότητα. Ο Νίκος άμα βρει ο Λιακόπουλος ρυθμό μπορεί να εκτελέσει από τα 6-25. Αν βρει τέτοιες φάσεις και βάλει 1-2 σούτ θα γίνει πολύ επικίνδυνος. Εντάξει, λογικό ήταν να αντιδράσει και ο Φάρος. Η Κίμη σταθερά όμως παίζει καλά στην επίθεση. Πιέζει στην άμυνα σου, μπορεί να ακολουθεί την τακτική της. Να δούμε, εγώ εξακολουθώ να λέω, μπορεί να φανώ βαρετός κάποια στιγμή, ότι τα σουτ, έτσι πως έχει πάει τακτικά το παιχνίδι, θα κρίνουν τα πάντα. Νομίζω ότι θα κρίνει τον νικητή, αν θα επιστρέψει ο Φάρος ή αν η Κίμη θα κρατήσει αυτό το προβάδισμα και θα τελειώσει το μάτς. Ακόμα 56,2 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Κίμη 49,
Φάρος 40. Ο λόγος στο Γιάννη Νάτου. Ναι, Γιάννη. Λοιπόν, μόλις τώρα ολοκλήρωσε τις εντολές του ο κύριος coach Πρατσιάκος, ο οποίος μοίρασε άτομα σε man-to-man. Εκεί υπήρχε και κάποια διχογνωμία. Ο Ψαθάς, για παράδειγμα, ήθελε να πάρει τον Παπαμακάριο. Επιθετικά η μπάλα περνάει στον Κουζιαράκη. Αυτό το σύστημα έδειξε. Κατράνας, πάρα λίγο να κάνει βήματα. Γιζόγιαννης ψάχνει τον Κουζιαράκη. Θα του δώσει την μπάλα. Κουζιαράκης σουτάρει μπροστά στον Πετροδημόπλο. Κακό σου την airball. Καλό μπλοκάου και ριμπάου να του παίξει του Φάρου. 49-40 από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Γιακόπουλος πάει χαμηλά, κλείνεται φάσα χωρίς να βλέπει. Έχουν προηγηθεί βήματα, λένε οι διαιτητές. Βήματα από τον Νίκο Γιακόπουλο σε αυτή τη φάση. Με το Φάρο να έχει ευκαιρία να μειώσει κι άλλο, αλλά να μην τα καταφέρνει. Πάμε στο Γιάννη Νάτου, εδώ είναι η παράβαση, για να δούμε. Μάλλον μετακίνησε το σταθερό, ναι Γιάννη. Και για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει πάνω στο παρκέ και τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων. Ο Γιακόπουλος μόλις υπέπεσε την παράβαση, γύρισε στο Σικούνα που ήταν στον πάγκο της Κίνης, το ρώτησε ήταν, του έδωσε καταφατική απάντηση. Ο Γιακόπουλος του έτρινε το χέρι και τότε δέχτηκε ότι έκανε και την παράβαση. Ολόκληρη επίθεση για τους Πελούχους στο τέλος της περίοδου. Κωνσταντακόπουλος 49-40. Παίζει πικερόν με τον Τζιαράκη. Κωνσταντακόπουλος περάσει την μπάλα στο ψηλό, βήματα, αλλαγή κατοχής και 4 δευτερόλεπτα για το Φάρο. Καθαρή παράβαση. Σε αντίθετο χέρι και αντίθετο πόδι έδωσε την μπάλα μετά το πηγερόλο Κωνσταντακόπουλος στον Τουτζιαράκη και ο Λιακόπουλος νωρίτερα ρωτάει τον συμπαίκτη του αν έγιναν βήματα για να πάρει την απάντηση που μας έλεγε ο Γιάννης Νάτου. Συγκούνε. Νωρίτερα είχε ρωτήσει βεβαίως και το Συγκούνα πριν γυρίσει στο δικό του πάγκο, όπως είδαμε στο replay για την προηγούμενη φάση. Στη συνέχεια ακολούθησαν και τα βήματα του Τζιαράκη μετά το πικερόλ των γηπεδούχων. 4 δευτερόλεπτα για το Φάρο. 49-40. Ο Φάρος πέτυχε 11 πόντους στην πρώτη περίοδο. 11 έχει σκοράρει και στην τρίτη. Η μόνη περίοδος που νίκησε την Κίνη ήταν η δεύτερη με 18-14. Έχασε την πρώτη 15-11 και τώρα το επιμέρου σκορ είναι 20-11. Καράπουλας, ωραία για τον Λιακόπουλο. Αυτό στη γωνία. Αγγελόπουλος δοκιμάζει σου 2 πόντων, είναι άστοχος. Στο τέλος της τρίτης περίοδου έβγαλε ωραία επίθεση ο Φάρος. Ανεξάρτητα από το αν αστόχησε ο Αγγελόπουλος. 49-40. Τίποτα δεν έχει κρυθεί εδώ. Η συνολική στατιστική του αγώνα μέχρι στιγμής. Θα γυρίσουμε σε λίγο, σε περίπου ένα λεπτό, για την τελευταία και πιο κρίσιμη περίοδο του αγώνα.